Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στις μανούλες κυρίως. Δεν αφορά όμως αποκλειστικά μόνο εκείνες, καθώς και σε μένα έχει τύχει αρκετά πρωινά να καθυστερήσω να ξυπνήσω και για τους χύψη λόγους να μην έχω το χρόνο να κάνω όλο το μακιγιάζ που θα ήθελα πριν ξεκινήσω τη μέρα μου. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας δείξω και μερικά μυστικά για το πώς θα φαίνεστε ξεκούραστοι, ανανεωμένοι και πάρα πολύ λαμπεροί. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Πατήστε τώρα λοιπόν το κουμπί εγγραφή ή subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις ξυπνάω είναι να πλύνω το πρόσωπό μου και να βάλω μια ενεδατική κρέμα. Πάρα πολύ σημαντική η ενεδάτωση της επιδερμίδας σας. Δεύτερο βήμα, μαλλιά. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ και μπορεί να μην έχω προλάβει και να λουστώ, ανανεώνω λίγο την κατάστασή τους με dry shampoo. Αυτό είναι από την Bumble and Bumble. Έχει και καστανό χρώμα για να καλύπτει εδώ λίγο τις φύτρες που εγώ δεν βλέπω. Τώρα για τις μπροστινές φύτρες, express κατάσταση και δεν ξέρω αν βλέπετε τα δικά μου τα λευκά. Είναι αυτό εδώ το σπρέι από την Colleston, το Root Touch Up 3 και το ψεκάζω λοιπόν πριν κάνω το μακιγιάζ μου και όπως βλέπετε έχει ήδη καλύψει εδώ τις φύτρες μου που δεν θέλω να φαίνονται. Επόμενο τρίκ για να φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί και λίγο με το χτένισμά σας είναι να χρησιμοποιήσετε αυτά εδώ τα τσιμπιδάκια που κυκλοφορούν σε διάφορα σχέδια και χρώματα και σας δίνουν ένα παραπάνω στυλ στην εμφάνισή σας. Εγώ συνήθως βάζω από τη μία πλευρά μόνο, σήμερα θα βάλω και από την άλλη τώρα για να βάλω τα μαλλιά μου στην άκρη για να κάνουμε το μακιγιάζ μας. Πολύ σημαντικό και σας το λέω πάντα είναι να χρησιμοποιείτε αντιλιακό. Τώρα εσείς επιλέγετε τι θα είναι αυτό το αντιλιακό που θα χρησιμοποιήσετε. Θα είναι ένα αντιλιακό με χρώμα, θα είναι μία κρέμα σε σε με αντιλιακό δείκτη που δεν θέλετε πολύ κάλυψη, οπότε σας καλύπτει γιατί σας δίνει την ομοιομορφία στην επιδερμίδα. Αυτό το επιλέγετε εσείς. Εγώ μένω στο Skin Perfect Primer από την Dermalogica που έχει δείκτη προστασίας 30 και είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως βλέπετε, τελειώνει και με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Θα συνεχίσω με τα μάτια και επειδή ξέρω ότι σας λείπει ύπνος, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ τον κορέκτορα. Κυκλοφορούν πάρα πολλά προϊόντα σε αυτό το ροδακινή χρώμα, το συγκεκριμένο είναι από Bobbi Brown, το οποίο εξουδετερώνει τους μαύρους κύκλους. Θα το απλώσω με τα δαχτυλά μου, δεν χρειάζεται πινέλο, θα χρησιμοποιήσουμε ελάχιστα εργαλεία για το σημερινό μακιγιάζ και μην τρομάζετε με το χρώμα που βλέπετε. Αυτό θα καλυφθεί έτσι κι αλλιώς από το κονσίλερ μας, αλλά θα κάνει την περιοχή εδώ να φαίνεται πολύ πιο φωτεινή. Σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσουμε foundation, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο concealer σε δύο διαφορετικές αποχρώσεις. Την πιο φωτεινή απόχρωση θα τη χρησιμοποιήσω φυσικά εδώ, στα μάτια μου, για να φωτίσω αυτή την περιοχή και γενικά σε όποιες περιοχές θέλετε να φωτίσετε. Εγώ θέλω λίγο να διορθώνω εδώ γύρω από τη μύτη που έχω και κοκκινίλες, εδώ, στην άκρη της μύτης μου και στο κέντρο του προσώπου γενικά. Θα το απλώσω και αυτό με τα δάχτυλά μου και θα το φέρω και στο πάνω μέρος των μπλεφάρων. Στο υπόλοιπο πρόσωπο που έχω εδώ σημάδια από σπυράκια, δυσχρωμίες, κοκκινίλες, χρησιμοποιώ την πιο σκούρα απόχρωση του κονσίλερ, η οποία είναι στον τόνο της επιδερμίδας μου και έρχομαι τοπικά όπου έχω δυσχρωμίες και ατέλειες και βάζω το κονσίλερ. Για να απλώσω αυτή την απόχρωση θα χρησιμοποιήσω αυτό το πινέλο από NYX και λίγο ταμποναριστά θα την αναμίξω με το φυσικό χρώμα της επιδερμίδας μου. Θα βάλω και λίγο εδώ στα πλαϊνά της μύτης, γιατί τη βλέπω, είναι κατακόκκινη. Πάμε σε bronzer για να δώσουμε λίγη διάσταση σε αυτό το πρόσωπο και να σας πω ότι για να κάνω παιδιά το σημερινό βίντεο χρειάστηκε να μιλήσω με αρκετές φίλες μου μαμάδες και αφενός να τις ρωτήσω πόσο χρόνο έχουν και τι προϊόντα χρησιμοποιούν και πόσα προϊόντα χρησιμοποιούν και δεν είχα ιδέα πραγματικά ότι εσείς που είστε και νέες μαμάδες και έχετε πολύ μωράκια δεν έχετε χρόνο να κάνετε ούτε μπάνιο. Πραγματικά φαντάζομαι ότι με το ένα χέρι βάζετε το κονσίλερ και με το άλλο κρατάτε το μωρό. Οπότε εντάξει, σας νιώθω. Βάζω λοιπόν bronzer αρκετό όπως βλέπετε και πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται να είστε πάρα πολύ συγκεκριμένες στην τοποθέτηση. Εγώ το περνάω συνήθως και λίγο πάνω από τη μύτη. Και με το ίδιο πινέλο θα βάλω ρουζ. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ από την MAC. Παιδιά, είναι ένα χρώμα που πάει με όλα, έτσι. Δεν χρειάζεται καν να κοιτάτε στον καθρέφτη όταν το βάζετε. Δεν θα σας αφήσει ποτέ υπερβολικό χρώμα που να μην μπορείτε να μπλεντάρετε. Βάλαμε λοιπόν και ρουζ και το ίδιο θα κάνουμε και στα μάτια γιατί δεν έχουμε χρόνο για σκιές τώρα. Παίρνω λίγο bronzer, το βάζω εδώ και με το ίδιο πινέλο θα πάρω και λίγο ρουζ
Και θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Συνεχίζω με τα μάτια και με ένα καφέ μολύβι. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό από την Urban Decay. Έρχομαι στη ρίζα των γλυφαρίδων και κάνω μια πολύ λεπτή γραμμή. Μου έγινε λίγο πιο χοντρή από ό,τι ήθελα, αλλά θα δείτε ότι δεν πειράζει. Έρχομαι λοιπόν μέχρι εδώ. Δεν πάω πολύ στις άκρες. Θα πάρω ένα πολύ flat μικρό πινέλο και θα έρθω και θα σβήσω το μολύβι. Τσακ σε μερικά δευτερόλεπτα και θα το φέρω λίγο προς τα έξω εδώ και προς τα πάνω να φαίνεται ότι ανεβάζει λίγο το βλέμμα μας. Και αυτό το μολύβι το συγκεκριμένο, εγώ μπορώ να σας εγγυηθώ ότι από τη στιγμή που στεγνώνει δεν μεταφέρεται στο πάνω βλέφαρο, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Είδατε πόσο γρήγορα κάναμε το ένα μάτι, πάμε και στο άλλο. Και το άλλο μάτι. Ένα τρίκ ακόμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι να έχετε ένα μολύβι σε μια έτσι beige nude απόχρωση, το οποίο μπορείτε να το βάλετε εδώ στο εσωτερικό του ματιού, στην μέσα μεριά και μέχρι τη μέση εγώ συνήθως το βάζω, και αυτό ανοίγει πάρα πολύ το βλέμμα σας και σας κάνει να φαίνεστε αυτόματα πιο ξεκούραστες. Τώρα για το υπόλοιπο μάτι, αν θέλετε να τονίσετε και το κάτω μέρος, βάζετε λίγο μολυβάκι από το ίδιο που βάλετε και πάνω, μόνο στην εξωτερική πλευρά ή και παραπάνω. Εγώ δεν θα σας καταπιέσω σε αυτό. Και αντίστοιχα το σβήνετε με το πινέλο σας. Επόμενο βήμα, η μάσκαρα. Εγώ έχω κολλήσει με αυτή εδώ την κόσμο μασκάρα της Milk τώρα τελευταία, αλλά μια πολύ ωραία επίσης επιλογή από τις οικονομικές είναι η Lash Princess από την Essence. Επίσης κάτι άλλο που μου είπαν αρκετές μαμάδες και εγώ δεν το είχα σκεφτεί καθόλου είναι ότι κάποια πρωινά δεν έχουν χρόνο όχι μάσκαρα να βάλουν, ούτε κονσίλερ καλά καλά. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να βάλουν αυτές τις ημιμόνιμες βλεφαρίδες, αυτά τα extensions βλεφαρίδων. Δεν ξέρω, είναι μια καλή ιδέα ίσως να το δοκιμάσετε κι εσείς. Εμένα με ενοχλεί και μόνο η ιδέα του να κάτσω 2 ώρες σε μια καρέκλα να μου βάλουν βλεφαρίδες και μετά να έχω κάτι πρόσθετο στα μάτια μου. Δεν το θέλω καθόλου. Προτιμώ να βάζω μάσκαρα το πρωί και να την ξεβάφω το βράδυ. Πάμε σε φρύδια και αν δεν προλαβαίνετε με τίποτα καθόλου να αφιερώσετε χρόνο σε αυτά, θα πάρετε ένα gel με χρώμα όπως αυτό εδώ της Αναστάσια που έχω στα χέρια μου. Εγώ επειδή έχω ένα λεπτάκι τώρα και θεωρώ ότι όλους μπορείτε να το βρείτε, ειδικά αν έχετε πολύ λεπτά φρύδια, θα πάρετε ένα μολυβάκι, θα κάνετε λίγο το σχήμα τους πιο γεμάτο και αμέσως μετά θα τα σταθεροποιήσετε είτε με ένα gel με χρώμα, είτε με ένα gel διαφανές. Για τα χείλη τώρα έχω 2 πράγματα να σας προτείνω, γιατί ξέρω ότι πολλές μαμάδες θέλετε να έχετε τα μωράκια σας και τα παιδάκια σας αγκαλιά και να τα φυλάτε συνέχεια και δεν είναι δυνατόν αυτό που έχουμε στα χείλη μας να μεταφέρεται στο μωρό μας και στο παιδί μας. Εγώ άφησα κραγιόν στον γάτο μου προχθές, είδα κάτι κόκκινο μετά στο κεφάλι του, λέω τι έπαθε. Τελικά ήταν το κραγιόν μου. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω λοιπόν τις πιο σταθερές λύσεις, οι οποίες είναι ή ένα μολύβι το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όχι μόνο ως περίγραμμα, αλλά θα γεμίσετε και τα χείλη με αυτό, όπως το συγκεκριμένο που είναι από την NYX, είναι το Slide On, Glide On, Stay On Lip Pencil στην απόχρωση Bedrose. Πάρα πολύ κρεμώδες, πάρα πολύ σταθερό το συγκεκριμένο, όπως επίσης και τα μολύβια της MAC, τα λατρεύω, το ξέρετε, αλλά και της Huda Beauty, δεν είναι άσχημα καθόλου. Και αν θέλετε λοιπόν, μένετε εδώ και έχετε και ένα lip balm μαζί σας, σε περίπτωση που ξεραθούν τα χείλη σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και θέλετε λίγο να τα ενυδατώσετε, αν θέλετε βάζετε από πάνω ένα liquid lipstick ή αν θέλετε βάζετε μόνο το liquid lipstick. 2 επιλογές σας έχω και εδώ, πάρα πολύ σταθερά και αυτά. Το ένα είναι από την Kat Von D, είναι η απόχρωση Ludwig που μου αρέσει πολύ και εδώ έχω το 34 από Golden Rose, το οποίο θα το βάλω κιόλας από πάνω, γιατί όχι. Τελευταίο βήμα σε αυτό το πολύ γρήγορο μακιγιάζ είναι αυτή εδώ η πούδρα από την Clinique. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πούδρα δεν είναι ότι έχει τρελή κάλυψη, έχει όμως αντιλιακό δίκτυ 15. Εγώ θα την περάσω σε όλο μου το πρόσωπο, έτσι για λίγη εξτρά σταθερότητα στο κονσίλερ που έχουμε βάλει. Είναι στην απόχρωση 4 η συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ. Και την παίρνω και μαζί μου γιατί έχει και καθρεφτάκι, έχει και αυτό εδώ το applicateur, το σφουγγαράκι, όπου αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά στο μακιγιάζ σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, τσακ 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 κάνετε ένα touch-up πάρα πολύ γρήγορο. Τέλος setting spray, προλαβαίνουμε να ψεκαστούμε λίγο. Και έτσι κάπως θα κλειδώνουμε όλα στη θέση τους. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για τη μακιγιάζ, ναι, σίγουρα τα μαντιλάκια είναι αντικατάστατα, αλλά αφήνουν υπολείμματα στην επιδερμίδα και αυτό πρέπει να το ξέρετε. Σίγουρα χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και ένα προϊόν να κάνετε σαπουνάδα στο πρόσωπό σας και να το ξεπλύνετε με νερό
στη συνέχεια. Ένα άλλο προϊόν που έχω ανακαλύψει τώρα τελευταία και έχω τρελαθεί, τα λιώνει όλα, ακόμα και τη μάσκαρα, είναι αυτό το balm από την Estée Lauder, λέγεται Advanced Night Micro Cleansing Balm και για λιπαρές επιδερμίδες. Εμένα δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα ερεθισμό, κανένα σπυράκι, τίποτα, τίποτα, είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!